Λοιπόν, κοντά μας έχουμε τον προπονητή του ΑΟΣΥΡΟΥ, τον Χρήστο Φωκά. Coach, για μένα το σημερινό χαρακτηριστικό του αγώνα είναι, δεν είναι μόνο ότι το 0-0, αλλά το γεγονός ότι η Άνω Μέρα δεν έκανε ούτε μία ευκαιρία. Έτσι είναι. Ήρθαμε διαβασμένοι στο παιχνίδι. Είχαμε μελετήσει όλη τη βδομάδα πώς να αντιμετωπίσουμε το μάτς. Τα παιδιά κάναν ό,τι τους είπα. Ό,τι είχαμε δουλέψει μέσα στη βδομάδα, αν και ήταν πολύ δύσκολη η προετοιμασία μας λόγω του γηπέδου που ήταν κλειστό. Παρ' όλα αυτά ανταποκριθήκανε σε ό,τι είχαμε δουλέψει και πήραμε, πιστεύω, ένα εύκολο πόντο. Αν και είχαμε περισσότερες φάσεις από την άλλη μέρα, κάποιες από αυτές αν εξυπηρετούσαμε, μπορούσαμε να φύγουμε και με την νίκη. Θα μπορούσε να αφήσει και με το διπλό. Συνεπώς, θεωρείς ότι το πλάνο βγήκε απόλυτα όπως το έχεις σχεδιάσει? Όπως το είχαμε σχεδιάσει, βγήκε απόλυτα. Είμαι ευχαριστημένος από τα παιδιά. Προχωράμε, συνεχίζουμε για τα υπόλοιπα παιχνίδια. Τώρα τα δύο ντέρμπι με τις βασικές διεκδικήτριες ομάδες πέρασαν. Οπότε νομίζω ότι το πρόγραμμα γίνεται ευκολότερο από εδώ και πέρα. Όντως, βγάλαμε ένα δύσκολο πρόγραμμα. Τώρα έχουμε το ρεπό μας και μετά ακολουθεί λίγο πιο βατό. Βέβαια, όλα τα παιχνίδια είναι δύσκολα, αλλά είναι λίγο πιο βατό το πρόγραμμα. Οπότε πιστεύω θα δουλέψουμε πάνω στις αδυναμίες μας και ας συνεχίσουμε. Θεωρείς ότι η πρώτη θέση θα παιχτεί μέχρι και την τελευταία αγωνιστική της φάσης αυτής που διανύουμε? Έτσι πιστεύω. Κυρίως στο δεύτερο γύρο θα γίνουν τα παιχνίδια τα οποία θα κρίνουν τις πρώτες δύο θέσεις. Ευχαριστώ πολύ και καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.